Να επισημάνω η ιδιοδοσία του Περιφερειάρχη είναι πολύ σημαντική. Είναι στα αρνητικά. Όπως είναι στα θετικά, δεν με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει η Αθήνα. Έχει σήμερα ένα δημοτικό συμβούλιο πολύ σοβαρό για την περιοχή μας και έπρεπε να βάλει όλες τις υποχρεώσεις στο ραντεβού. Έπρεπε να τον εδώ. Θα μπορούσε και να είναι σήμερα. Όπως και σήμερα ο βουλευτής στα ΕΝΕΠ. Να μην ξεχνάμε το δημοτικό συμβούλιο, έτσι. Ήταν ενημερωμένο. Όπως ο βουλευτής είναι στα υπέρ του και το είπε κατηδίαν και το θεωρώ. Χθες ήρθε από Αθήνα και είναι προς τιμή του που είναι εδώ να υπερασπιστεί κάποια πράγματα που ενδεχομένως έτσι δεν είχε την ευθύνη. Αυτό είναι η υποχρέωση του εαυτό μου και στους παρόντες. Η κοινωνία των Γρεβενών έχει δείξει επανειλημμένα ότι είναι σε θέση να αντιμετωπίζει ζητήματα που άκονται και χρειάζεται η προσφορά τους και συναισθήματα αλληλεγγύης. Και ουδέποτε υπήρξε κάτι αρνητικό που να λέει ότι τα Γρεβενά αντιδρούν. Θεωρώ ότι αν η πολιτεία μέσα από τους φορείς, μέσα από τους οργανισμούς, μέσα από τις κυβερνητικές, από τις ποινές του φορείς τους και με την κυβέρνηση, με υπουργεία και σε συνεργασία έκανε την σωστή ενημέρωση που έπρεπε να κάνει, δεν θα αντιδρούσε κανείς. Όχι στα πατώματα, μιλάμε για πατώματα, δεν τους συζητάμε καθόλου. Δεν θα αντιδρούσε κανείς να φιλοξενήσει έναν αριθμό, συγκεκριμένο αριθμό προσφύγων, ξεκάθαρα ότι είναι Σύριοι, ότι είναι πρόσφυγες, σε μια εμπόλεμη κατάσταση η οποία βιώνει εδώ και χρόνια. Χωρίς όμως αυτό να υπάρχει, δεν μπορεί σήμερα να μας περάσει σε εμάς στου απλόπολη, γιατί δεν μιλάμε για δημοτικό συμβούλιο, δεν μιλάμε για οτιδήποτε άλλο, ότι πάει να γίνει κάτι καλό. Και κάτι σωστό και κάτι αναγκαίο για τους ανθρώπους αυτούς. Συγχούλες είναι, όπως και με ενοχλεί το γεγονός ότι βλέπω θέσεις. Είναι προσβολή της ανθρώπινης φύσης. 1.300 και 500 θέσεις. 1.300 ψυχές είναι. Αν είναι, από εκεί και πέρα, θέλουν τη φτώχεια στη φτώχεια. Τι έχουν να δώσουν τα Γρεβενά. Μόνο κρύο, μόνο αέρα και μόνο καλούς ανθρώπους. Δεν μπορούμε να προσφέρουμε κάτι παραπάνω. Δεν υπολόγισα την κοινωνία των Γρεβενών. Δεν βασίστηκα να πούνε ότι εντάξει τα Γρεβενά θέλουν τον λόγο σας, τις απόψεις σας, τις προτάσεις σας που μπορείτε να πείτε. Είμαι σίγουρος, είμαι πεπισμένος ότι αν γινόταν με σωστό τρόπο και είχαμε την ενημέρωση, το αντάφερα και προλαλήσατε, το αντάφερα και ο κ. Βασίλης, νομίζω ότι θα μπορούσαμε, ειλικρινά θα μπορούσαμε. Δύο πράγματα με ενοχλούν και δύο πράγματα φοβάμαι. Με ενοχλεί οι λεγόμενες ΜΚΟ. Δεν γνωρίζουμε τον τρόπο λειτουργίας τους. Αυτοί για να δημιουργήσουν, μάλλον για να στηρίξουν την ύπαρξή τους, θα δημιουργούν καταστάσεις, ζητήματα. Θα είναι μόνιμοι αυτοί. Όπου πάνε είναι μόνιμοι. Έχω γραφεία. Και να δημιουργήσουν την ύπαρξή τους, υποταβρίζουν καταστάσεις. Δημιουργούν θέματα. Που επομένως θα ενισχύουν την παρουσία τους. Ζητήματα τα οποία δεν θα υπάρχουν. Δεν θα υφίσταται, θα την δημιουργούν αυτά. Και το τελευταίο, σε ερωτήσεις αυτές τις μέρες που μου κάνανε, δεν μπορώ να εγγυηθώ για την ασφάλεια κανενός, το λέω λόγω της ιδιότητάς μου και νομίζω πάρα πολύ. Το υπέρτατο αγαθό της ασφάλειας. Λέω, δεν κινδυνεύουμε από τους ανθρώπους, αλλά το αίσθημα της ασφάλειας, εγώ και οι υπόλοιποι συνάδελφοί μου, που εδώ είμαστε τρεις συνάδελφοι του Δημοτικού Συμβούλου και άλλοι και ο επικεφαλής της ΠΑΔΕΤΑ, δεν θα μπορέσω να του εγγυηθώ την ασφάλεια όταν δεν γνωρίζω τι έχω να αντιμετωπίσω. Όταν δεν ξέρω αυτοί που θα έρθουν πόσοι θα είναι. Όταν δεν ξέρω αυτοί που θα έρθουν τι είναι. Και αυτό με ανησυχεί και εμένα και λυπάμαι ότι. Εντάξει, δεν μπορώ να δώσω κάτι παραπάνω. Με αυτές τις προϋποθέσεις μπορώ να πω ότι είμαι κατά της όποιας κατάστασης προστήρουν στην πόλη και στο ρόλο μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος...